Πάμε Αθήνα ή στο δρόμο. Θα μας απαντήσει ο αρχηγός του Ηρακλείου, ο Κώστας Προύσαλης, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Κώστα, τι γίνεται? Καλή Σαρακοστή, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Στο δρόμο είμαστε για Αθήνα. Φτάνουμε, πλησιάζουμε. Καμιά ωρίτσα. Καμιά ωρίτσα ακόμα, ε. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, παρά το ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήρθε 2-3 και όχι 3-2, αλλά και σε σένα και σε όλη την ομάδα, γιατί όπως είπα νωρίτερα στον πρόλογο, αυτό που είδαμε μας έκανε να τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες από budget, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά εσείς δεν ξέρω τι παθαίνετε στη Μίκρα και όταν γεμίζει και το γήπεδο φυσικά και απέναντι σε τέτοιες ομάδες που κάνετε όλο τον κόσμο να σας χειροκροτά στο τέλος. Καταρχήν από την αρχή της χρονιάς και στη συνέχεια έχουμε πει ότι στη Μίκρα θα βάζουμε γούστα. Ναι, όσο αλήθεια έχει κόσμο. Τώρα, κατά δεύτερον, δέχομαι τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια των παιδιών και όλης της ομάδας. Πριν τον αγώνα λέγαμε τον Ολυμπιακό ότι αν να χάναμε 2-3 θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Θα τον πέραμε τον παχού και δεν θα πέραμε τον αγώνα. Αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ούτε εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Σίγουρα είμαι από την εμφάνιση όλης της ομάδας. Αλλά φύγαμε με πίκρα εμείς οι παίκτες από το γήπεδο. Γιατί με την εμφάνισή μας, με τη στήριξη του κόσμου, ήσασταν πολύ κοντά, βέβαια. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Αλίμονο. Αλίμονο. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, πριν το παιχνίδι, οι περισσότεροι θα λέγανε 0-3 σε μισή ώρα και δεν θα δίναν καμία τύχη στον Ηράκλη. Εσείς ήσασταν ακόμα και για το 3-1. Εγώ πιστεύω πιο κοντά ήσασταν, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, το 3-1 παρά στο 3-2 στο tie break. Το κλειδί για μένα ήταν το πρώτο σετ. Ναι. Εκεί στο 20-20 κάποιοι μας τα χάλασαν. Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Τώρα, αύριο σας περιμένει ένα μεγάλο match. Και λέω μεγάλο match γιατί ξέρω πόσο πολύ θέλετε όλοι σας να δώσετε το Final Four, να δώσετε το παρόν στο Final Four του Κυπέλλου. Πώς το περιμένεις απέναντι σε μια καλή ΑΕΚ που απέκλεισε το Φίνικα Σύρου και μάλλον αυτό δεν είναι τυχαίο, που έχει καλούς παίκτες, έμπειρους που έχουν παίξει χρόνια στην Α1 και σε ένα γεμάτο γήπεδο. Κοίταξε, αυτή η ομάδα έτσι προσθέσει το καλοκαίρι είχε σαν στόχο να ξαναεμφανίσει τον Ηρακλή στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Ναι. Και φυσικά σε όλα τα σημαντικά ραντεβού μες στη χρονιά να είναι παρόν. Αύριο το παιχνίδι είναι τελικός. Κερδίζουμε και πάμε σε ένα Final Four που είναι... πρέπει ο Ηρακλής και να ξαναμπεί σε Final Four, αλλά και να πρωταγωνιστεί. Αυτός είναι ο στόχος. Ο προσωπικός μου και θεωρώ όλο το παιδιό. Τώρα, σαν παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην Α2. Το ρόστερ είναι ομάδας Α εθνικής, δεν είναι ομάδας Α2. Έχουν κάνει έκκληση στον κόσμο τους να φύγουν να γεμίσουν το γήπεδο. Οπότε εμείς κατεβαίνουμε κάτω προετοιμασμένοι για μάχη. Μάχη κανονική. Ε. Μάχη εισαγωγικά. Μάχη ναι, καταλαβαίνω. Όχι. Η ομάδα είναι καλά και πιστεύω να το δείξουμε αύριο στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να παρουσιάσει η ομάδα όπως παρουσιάζεται στα εντός έδρας παιχνίδια. Στα εκτός έδρας για την ώρα δεν έχει ακόμα αποδώσει έτσι όπως θέλουμε όλοι. Αλλά θεωρώ όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, η ομάδα θα δείχνει το καλό της αυτό και στα έξω παιχνίδια από την Μικρά. Απάντηση έχουμε βρει για το τι χάνετε ακριβώς όταν φεύγετε μακριά από τη Μίκρα. Το λέω αυτό γιατί πέρα από την ΑΕΚ ακολουθεί ακόμα ένα δύσκολο και πολύ κρίσιμο για την υπόθεση τετράδα στο πρωτάθλημα αυτή τη φορά παιχνίδι. Στο Ζιρίνιο με την Κηφισιά έχετε μια παρουσία από σήμερα μέχρι την Κυριακή που θα επιστρέψετε στην Αθήνα. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω Κώστα αν και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά έχετε βρει την απάντηση μαζί με το προπονητικό team. Το τι είναι αυτό που χάνετε όταν φεύγετε από τη Μίκρα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σκέφτομαι το Σαββάτο, σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Γιατί είναι ένα μάτι το οποίο το κερδίζεις και προχωράς σε στόχο. Ενώ το Σαββάτο το παιχνίδι ναι, είναι. Έχεις μετά ευκαιρίες, ναι, σωστά. Δεν καθορίζει κάτι. Θεωρώ ότι δεν καθορίζει γιατί θέλει στην βαθμολογία το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα μας βοηθήσει, αλλά δεν θα είναι το καθοριστικό. Έχεις δίκιο. Για τα εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα, στα εκτός έδρας έχουμε δείξει ότι ακόμα μας λείπει η αποφασιστικότητα, θα έλεγα, πάνω απ' όλα. Γιατί η ικανότητα υπάρχει, το έχω αποδείξει αυτό. Και η πίστη ότι μπορούμε να κερδίσουμε και εκτός έδρας. Θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα αύριο, ώστε να μας ξαναέρθει σε μια δύσκολη έδρα, ώστε να πάρει και η ομάδα και την ηθική
και ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν ξεχνάμε ότι σε θέσεις κλειδιά δεν έχουμε πολύ έμπειρους αθλητές. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τα καταφέρνουν, έτσι, δηλαδή... 100% όχι μόνο τα καταφέρνουν, είναι άξιες αρετηρίων, όχι μόνο τα καταφέρνουν. Δεν τους συζητάμε και έχουν σταθεί και έχουν κερδίσει τη θέση τους. Σωστά. Σωστά. Αυτό που έγινε με την νίκη Αιγινίου, δηλαδή η όχι και τόσο καλή εμφάνιση, η δύσκολη νίκη, θεωρώ ότι κινδυνέψατε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά να χάσετε το αίτητο, πριν τον Ολυμπιακό βέβαια. Σας πείσμωσε, σας έκανε καλό. Για εμάς που ήμασταν μέσα στην ομάδα, ξέραμε ότι το παιχνίδι με την νίκη ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως ξαναείπα, δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι σωματικά οι παίκτες. Ήμασταν να παίξει ένα δύσκολο παιχνίδι ώρα την Τετάρτη. Υπήρχαν κάποια παιδιά που δεν ήταν 100% σωματικά για το παιχνίδι αυτό, οπότε ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς που είμαστε μέσα στην ομάδα. Και ευτυχώς η ομάδα κέρδισε και το παιχνίδι. Γιατί η εμφάνιση δεν ήταν να κερδίσει και το παιχνίδι. Και αυτό κρατήσαμε μόνο τη νίκη και δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να... τα κακά που κάναμε με το παιχνίδι του Αιγινίου να τα βγάλουμε καλά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και τότε τα καταφέραμε. Το παιχνίδι του Αιγινίου, για να το πω διαφορετικά, ήταν η γκέλα της χρονιάς. Όπως όλες οι ομάδες κάνουν μια γκέλα, για μας ήταν να γίνει γκέλα. Αλλά ευτυχώς το παλέψαμε, δεν το παρατήσαμε ποτέ και κερδίσαμε τον αγώνα. Έχεις πει, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ, σε λίγο θα κλείσουμε γιατί είσαι και στον δρόμο. Έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι, αυτό το είπες και νωρίτερα, ότι βγάζεις γούστα με τον κόσμο, ότι νιώθεις αυτή την αγάπη του κόσμου και εσύ τη μεταφέρεις με τα συνθήματα, με το να σηκώνεις τα χέρια, να ανταποδίδει κτλ. Τούτη την ώρα, ως γνωστόν, μιλάω τώρα στον κόσμο, ο Κώστος Προύσαλης είναι από την Νάουσα, έτσι, έχει ξεκινήσει από το Ζαφυράκι Νάουσας και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας εκπληκτικός φίλαθλος οπαδός του Ηρακλή ετών 84 που είναι Νάουσαίος και έχει παρέμβει τηλεφωνικά και θέλει να σου στείλει την αγάπη του. Μπορεί να του δώσει την καλησπέρα. Παππού, τι γίνεται? Παππού! Έλα! Μην ακούσεις Νάουσαίο εσύ στον αέρα, να πάρεις τηλέφωνο, έτσι. Κοίτα, αυτό το παιδί, γιατί είμαι 50 χρόνια μεγαλύτερος περίπου. Είσαι 50 χρόνια μεγαλύτερος, ναι. Το έζησα αυτό το παιδί και το παρακολούθησα από τα πρώτα του βήματα. Να πω τώρα την πληροφορία που μου έδωσε εκτός αέρα, ότι ο αδερφός σου ήταν έφορας, εκεί τι ήταν, πρόεδρος, τι ήταν, αντιπρόεδρος στο Ζαφυράκι και είχε τον Κώστα. Το ξέρω, αλλά... Ιωσιφίδης, Κώστα, Ιωσιφίδης. Με τον αρχό είμαστε δύο άκρα αντίθετα. Άλλο ψυχολογία αυτός... Καταρχήν δεν είναι Ηρακλής και αυτό φτάνει. Άστο να δεν πω, δεν πάει. Έχει αλλάξει πέντε ομάδες για να φτάσει εκεί που είναι. Τι θες να πεις τώρα στο συμπατριώτη σου, τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι συγχαρητήρια στον Κωστάκη, είναι μια ψυχούλα, το αγαπάμε πολύ στην Τάουσα. Χαιρόμαστε για τις επιτυχίες του, τον βλέπουμε και καμαρώνουμε. Τον είδα και προθέσει το Σάββατο που στο αγώνα το τι, ποιος είναι. Και θέλω να πιστεύω ότι πασαδόρος της κλάσης του Κωστάκη δεν πέρασε από την Ελλάδα. Κώστα, ακούς, εδώ είσαι. Ναι, ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Είναι αντικειμενικός ο παππούς, αντικειμενικός είναι. Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη. Κωστάκη μου, καλή επιτυχία και στα παιχνίδια που πάτε να κάνετε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Παππού, αύριο θα παίξει και για σένα. Άντε, αφού να το πούμε κι αυτό. Το ξέρω. Δεδομένο. Να είσαι καλά, παππού μου, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Πολύ κουράγιο και μεγάλη δύναμη. Εντάξει, τώρα είναι ένας άνθρωπος και φαντάζομαι εσύ τον γνωρίζεις γιατί είναι και Νάουσαίος. 84 στα 85 που δεν αφήνει τίποτα. Ήρθε προχθές από την Νάουσα, πήγε στην Ευκαρπία, έφαγε την πίκρα εκεί από το 1-0 με το Μακεδονικό και μετά, τσουπ, ήρθε και από εσάς μια βόλτα να δει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και μόλις άκουσε τον Νάουσαίο Κώστα Προύσαλη, είπε να σου πει ένα γεια. Κάτι τέτοια είναι που σας δίνουν, που παίζουν λεπτομέρειες. Δύναμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα με το που ήρθε ο πολύς ο κόσμος μετά το δεύτερο σετάξι να παίζει πολύ καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, είναι, το πει και θα το λέω, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Στο πρώτο σετ πώς ήσασταν που δεν ήταν γεμάτο. Και
άμα ήταν από το ποδοσφαίρι, θα ήμασταν ακόμα πιο. Από την αρχή πιστεύω ότι το ποδοσφαίρι ήταν δικό μας. Μας τα χάλασε η κρατική τηλεόραση που το έβαλε 5 ώρα. Δεν λέω ότι στέκω του Θεού, ε. Όχι, αλίμονο, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Θα μας έλεγε μια άλλη δύναμη, φυσικά. Δεν μπορούσε να κάνει. Και τον ευχαριστούμε για τη στήριξη που έχει δείξει μέχρι τώρα στην ομάδα μας. Να σε αφήσω να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ταξίδι, με το καλό να φτάσετε στην Αθήνα, να ξεκουραστείτε και αύριο με δύναμη για τη νίκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Με τη νίκη, Κώστα.